Παιδιά καλημέρα, σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω μια πάρα πολύ δυνατή τεχνική πως μπορείς να υλοποιήσει και να μπαίνεις μέσα στο πρόγραμμα, στο υποσυνείδητο πάρα πολύ γρήγορα και να επεμβαίνεις, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο θα αναλύσω και θα πω πάρα πολύ ωραία πραγματάκια σας αγαπάω, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί παιδιά σας θέλω να αγάπη μέσα την καρδιά μου Η δημιουργία ξεκινάει από αυτό που δεν φαίνεται από το πεδίο, από αυτήν τη, τη δύναμη που υπάρχει σε εκείνο εκεί το επίπεδο το οποίο συνδέεσαι. Στη συνειδησιακή κατάσταση στην οποία συνδέεσαι. Την οποία μπορείς να την νιώσεις, μπορείς να την βιώσεις όταν θα βρεθείς στην κατάσταση του διαλογισμού. Το λέω διαλογισμό. Πολλοί το λένε διαλογισμό. Εσύ πες το σύνδεση. Εσύ πες το αγάπη. Εσύ πες το επαφή. Πες το όπως θες. Δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ταμπέλα η οποία δίνω ή η, η ταμπέλα που δίνουν άλλοι άνθρωποι. Καμία σημασία δεν έχει. Αυτά είναι ταμπέλες, παιδιά, που τα έχουμε εδώ σε αυτήν την τρισδιάστατη πραγματικότητα. Είναι ουσιαστικά η επεξήγηση αυτών των οποίων εμείς θέλουμε να πούμε, να δηλώσουμε, να εκφράσουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε λίγο πώ λειτουργεί το αυτό. Μην τα παίρνουμε δηλαδή τα πράγματα τη μετρητή γιατί ακούει κάποιο διαλογισμό και του φαίνεται η λέξη λίγο περίεργη. Του λέει εδώ τι έχουμε, τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με θρησκείε. Έχουμε να κάνουμε με τον ουστα από εδώ, τον όξα από εδώ. Έχουμε να κάνουμε με πράγματα τα οποία θα μα επηρεάσουν, θα μα χαλάσουν. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μη δίνει βάση στι ταμπέλε, γιατί οι ταμπέλε περιορίζουν. Ε. Ωραία. Είναι μια ταμπέλα, ωραία. Άστο να είναι απλά μια ταμπέλα, χωρί να βάζει μέσα την υπερανάλυση. Και δοκίμασέ το. Δοκίμασέ το σαν εμπειρία. Μην ακούς τι σου λέω εγώ, ο Γιώργος, Μην ακούς τι λέει η Μαρία, η Γεωργία, ο Κώστας. Ο οποιοδήποτε. Δοκίμασε αυτό το οποίο βλέπει αυτήν εδώ τη στιγμή στο βίντεο. Να δει τι αποτέλεσμα θα έχει. Πώ μπορεί να το φτιάξει, πώ μπορεί να το διαμορφώσει. Έτσι, αν δεν το βάλει σε πράξη, δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί να γνωρίζει. Σήμερα ζέστη λιγάκι, ε, έχει, έχει ωραία μέρα. Αυτό είναι ο τρόπο. Και θα δώσω ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι παράδειγμα. Πιστεύει σε κάποια ανώτερη δύναμη, πιστεύει στη δύναμη του εαυτού σου. Πιστεύεις ότι υπάρχει εκεί πέρα Θεός. Λέω διάφορα. Δεν πιστεύεις τίποτα. Είτε πιστεύεις, είτε δεν πιστεύεις, εσύ είσαι αυτός που διαμορφώνει τη ζωή. Εσύ είσαι αυτός που φτιάχνει την κατάσταση. Ο λόγος που τα βιντεάκια είναι για να βοηθά τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνείδησή τους, είναι για τη διεύρυνση της συνείδησης στη γεία μας, στο γαλαξία. Στα σύμπαντα. Είναι για τη διεύρυνση τη στον πλανήτη είναι για την διεύρυνση τη αγάπη μέσα σε μένα, στου υπόλοιπου ανθρώπου, στους, στους γαλαξίε, στα σύμπαντα. Κάποιε φορέ, και σα αγαπάω και σας θέλω την αγάπη μου, παιδιά, μέσα την καρδιά μου. Αυτή είναι ωραία άσκηση, αν την κάνετε, φέρετε τα χέρια στην καρδιά. Πες ότι σε αγαπάς, είμαι αγάπη, με αγαπώ, αγαπάω τον εαυτό μου. Και νιώστε την, τη ζεστασιά αυτή της καρδιάς, την αγαλίαση, αυτή την, αυτή την ίδια αγκαλιά για τον εαυτό σα είναι μια πάρα πολύ ωραία άσκηση. Χαζά είναι αυτά, και κάποιοι δεν τα πιστεύουν. Εντάξει, όποιο τα πιστεύει, Πολλέ φορέ με βλέπετε στα βίντεο που κάνω κάποιε παύσει, ε, όλα τα βίντεο τα οποία φτιάχνω δεν διαβάζω από πουθενά τίποτα. Όπω με βλέπετε, βάζω την κάμερα μπροστά, πατάω το, το ρεκ και ξεκινάω και κάνω εγγραφή του βίντεο. Επίσης όλα τα βίντεο τα φτιάχνω μία φορά, δεν τα φτιάχνω δεύτερη φορά. Με τη μία, με μονομιάς, κατευθείαν, είναι αυθόρμητα όλα, έρχονται από μέσα μου, πηγάζουν από την εσωτερική μου καθοδήγηση, από την αγάπη μου για τον εαυτό μου, από την αγάπη μου για εσάς. Γι' αυτό κάποιες φορές ίσως προσπαθώ να βάλω σε σειρά τις λέξεις, τις εκφράσεις, τα λόγια και να Δώσω την καθοδήγηση μέσα από μένα πιο απλοϊκά και αυτό που μου αρέσει είναι ότι το feedback, η, η γνώμη, η ανταπόκριση που έχω από εσάς είναι ότι τα βίντεο ή τα σεμινάρια τα οποία κάνω έχουν πάρα πολύ δυνατή ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο μεταδοτικότητας και αυτό είναι κάτι το οποίο το αγαπάω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και να πω λίγο, η μεταδοτικότητα, έτσι όπως το έχω ζήσει και το βλέπω εγώ, έχει να κάνει με το πώς εσύ ο ίδιος ουσιαστικά έχεις κατακτήσει, έχεις κατανοήσει, τα έχεις βάλει μέσα σου, έχεις τοποθετήσει αυτή τη γνώση και μπορείς μετά και να τη μεταδώσεις. Αν μπορείς να μεταδώσεις κάτι πάρα πολύ απλοϊκά, δεν μιλάμε για πυρηνική φυσική, απλά πράγματα λέμε, σημαίνει ότι και μέσα σου τα έχει απλοποιήσει. Και μέσα σου τα έχει καταλάβει και μπορεί να τα μεταδώσει και μπορεί να τα εφαρμόσει πρώτα στον ίδιο στον εαυτό και μετά να τα μεταδώσει και στου υπόλοιπου ανθρώπου, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Και αυτό που έλεγα πριν με την, με την πίστη είναι ότι όπως ο Θεός, το πνεύμα, η δημιουργία, η κοσμική κατάσταση αυτή δεν μπορεί να σε κρίνει. Να ξέρει ότι ο Θεό δεν σε κρίνει. Να ξέρει ότι ο Θεό δεν σε πολεμάει. Να ξέρει ότι ο Θεό δεν, δεν σε στέλνει ποτέ στην κόλαση. Εσύ είσαι αυτό που καθημερινά ζει στην κόλαση και τον παράδεισο εδώ σε αυτή την κατάσταση. Γιατί αν ο Θεό σε είχε σε, σε έκρινε συνεχώ, τότε θα διαιρούταν. Ο Θεό δεν μπορεί να διαιρεθεί. Δεν διαιρείται. Ο Θεός είναι μονάδα. Αυτός που διαιρείται και ξεχνάει από πού προέρχεται, ποια είναι η υπόστασή του, από πού μπορεί να δημιουργήσει, είμαι εγώ και εσύ. Δεν μπορεί η μονάδα να διαιρεθεί. Η μονάδα είναι μονάδα, η μονάδα είναι ενιαία, η μονάδα είναι συνδεμένη με την καθοδήγησή της. Γι' αυτό και λέω, όταν συνδέεσαι και εσύ ουσιαστικά με το καλό μέσα σου, με, το, με την ευγένεια, με το σεβασμό, με την ομορφιά, με το λουλούδι αυτό το οποίο υπάρχει μέσα σου, δεν μπορείς να διαιρεθεί, δεν μπορείς να κρίνεις και ξέρεις τι, δεν μπορείς να κρίνεις και δεν θέλεις να κρίνεις να έρθεις σε αυτή την κατάσταση της κριτικής γιατί δεν θες να πέσεις από αυτό το συνεφάκι στο οποίο βρίσκεσαι. Ναι, στο συνεφάκι στο οποίο βρίσκεσαι, στο δικό σου συνεφάκι. Στο σύννεφο αυτό της αλλαγή, της εξέλιξης. Δεν θες να πέσεις από αυτή τη συνδυσιακή κατάσταση. Γιατί όταν μπαίνει στην, η υπερανάλυση της κριτικής της κατάστασης αυτής που αρχίζει και κρίνει τον εαυτό σου και μετά κρίνεις και τους άλλους πάρα πολύ έντονα. Φεύγεις από αυτή τη σύνδεση, χάνεις τη σύνδεση ουσιαστικά με τον ίδιο στον εαυτό. Το καταλαβαίνουμε λίγο πώς δουλεύει. Και μπαίνει σε αυτό το πρόγραμμα, το εγωιστικό κομμάτι του προγράμματος, το οποίο πραγματικά δεν σε αφήνει να εξελιχθεί προς εκείνο το επίπεδο. Εξελίσσεσαι προς ένα άλλο επίπεδο. Να καταλάβουμε λίγο πώ δουλεύει. Γι' αυτό και άνθρωποι οι οποίοι έχουν περασμένα προγράμματα μετά από πάρα πολλά χρόνια ή μετά από πάρα πολλέ ενσαρκώσει, δεν με νοιάζει τι έκανα στην προηγούμενη μου ενσαρκώση. Σα το λέω να το ξέρετε. Το λέω, α, δεν ξέρω αν το έχω πει ξανά. Δεν με νοιάζει τι έκανα στην προηγούμενη μου ζωή γιατί δεν με αφορά τι έκανα στην προηγούμενη ζωή μου. Έκανα αυτό που έκανα, είτε ήταν το καλύτερο, είτε ήταν το καλύτερο για την εξέλιξή μου. Το καλύτερο για το ανώτερο καλό μου. Πλέον είμαι εδώ, σε αυτήν εδώ την ενσάρκωση, σε αυτήν εδώ τη στιγμή, σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Πώ θα φτιάξω από εδώ και πέρα τη ζωή μου. Δηλαδή, τι έκανα σε δύο ζωέ πριν και σε τρει ζωέ πριν και σε μία ζωή πριν. Αυτό ξέρει τι. Είναι μόνο απλά για να έτσι για το παραμυθάκι, γιατί είναι λίγο έτσι έχει ίντριγκα μέσα, ε? είναι ενδιαφέρον. Μόνο γι' αυτό να το συζητήσαμε κάμια παρέα, να κάνουμε λίγο πλάκα με αυτούς που μπορούν να τα ακούσουν βέβαια, γιατί δεν μπορούν να τα ακούσουν αυτά όλοι οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να τα συζητήσει με όλου του ανθρώπου. Ωραία. Οπότε. Τα προγράμματα τα οποία ήταν τοποθετημένα, είναι τοποθετημένα μετά από τόσα χρόνια, πώς θα γίνει τώρα να τα αλλάξω, μετά από τόσους αιώνε, πώς θα γίνει τώρα να τα αλλάξω, πώς θα γίνει τώρα να εξελιχθώ, πώς θα γίνει τώρα να αλλάξω την κατάστασή μου, τη συναισθηματική μου κατάσταση και να φέρω τον εαυτό μου σε μια ηρεμία και πραγματικά να με τη ζωή μου καθημερινά, να βοηθάω τον εαυτό μου και μετά να βοηθάω και τους υπόλοιπους ανθρώπους με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Γι' αυτό μην δίνετε πάρα πολύ βάση σε ό,τι συνέβη στο παρελθόν ακόμα και πέντε λεπτά πριν δηλαδή τώρα εγώ μιλάω πέντε λεπτά πριν δεν χρειάζεται να δώσω πάρα πολύ μεγάλη σημασία θα μου πεις Γιώργο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι είναι δύσκολο. Και εγώ πολλές φορές δεν το πετυχαίνω. Απλά σας λέω τη θεωρία. Αλλά όταν αρχίζω και το δουλεύω και το δουλεύω και το δουλεύω, μικραίνει ο χρόνο τη θυματοποίηση. Ουσιαστικά μικραίνει ο χρόνο που με επηρεάζει αυτό που συνέβη πέντε λεπτά πριν. Καταλαβές πώ δουλεύει. Δηλαδή, όσο περισσότερο το εργάζομαι πάνω σε αυτό το κομμάτι, με την παρατήρηση, με την αποδοχή, μπορώ πιο εύκολα να ξεπεράσω μια κατάσταση. Επίση, η κίνηση και η αναπνοή είναι πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία. Τα λέω συχνά αυτά για την κίνηση και για την αναπνοή. Είναι πάρα πολύ δυνατά εργαλεία για να τα βάλετε στη ζωή σα για να ξεπερνάτε τι καταστάσει. Έτσι θα. Φεύγει αυτή η συναισθηματική κατάσταση. Αποτοξινώνει ουσιαστικά το σώμα σου μέσα από την αναπνοή και μέσα από την κίνηση. Αλκαλοποιείσαι, χαλαρώνει, θεραπεύεσαι. Πάρα πολύ εξαιρετικά εργαλεία. Πάμε τώρα στην τεχνική η οποία σε συνδέει με το, ουσιαστικά με το πρόγραμμα, με το υποσυνείδητο πρόγραμμα, την κάνετε πριν κοιμηθείτε. Ωραία, κοιτάξτε εδώ. Φαίνεται το μεγάλο δάχτυλο στο μικρό δάχτυλο και κάνετε. Εδώ. Ξεκινάτε και εισπνέτε και εκπνέετε βέβαια. Μπορείτε να την κάνετε και στο κρεβάτι, μπορείτε να την κάνετε και σε στάση διαλογιστική στάση. Εγώ είμαι σε στάση διαλογισμού τώρα. Εδώ. Κοιτάξτε. Και ξεκινάς. Μικρό. μεγάλο, Δεύτερο. Τρίτο. Τέταρτο. Πάμε ξανά πίσω. Και ξανά εδώ. Θα δείτε ότι σε λίγο θα αρχίσει να παίρνει να ανάβει ο εγκέφαλό σα μετά από αυτήν εδώ την κατάσταση την οποία έχετε δημιουργήσει. Την κίνηση την οποία δημιουργείται με τα δαχτυλάκια των χεριών. Κοιτάξτε. Ε, είναι ξεκάθαρο πώ το κάνει. Ε. Το μικρό, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και πίσω. Τέταρτο, δεύτερο. Τέταρτο, τρίτο, δεύτερο, πρώτο. Και εδώ, εδώ. Για πέντε λεπτά. Ουσιαστικά αρχίζω και μπαίνω μέσα στο πρόγραμμα. Και συνεχίζω και αναπνέω. Κοιτάξτε, το κάνω αυτόματα πλέον. Δεν χρειάζεται να το σκεφτώ, δεν χρειάζεται να το κοιτάζω. ωραία, λοιπόν. Και μετά θέλω να πάτε και να ξαπλώσετε. Εάν είστε καθιστή, να ξαπλώσετε. Αν είστε ξαπλωμένοι, παραμένετε ξαπλωμένοι. Και θέλω να επαναλάβετε αυτήν εδώ την κίνηση την οποία έκανα τώρα με τα δαχτυλάκια. Αυτή την επαφή την οποία είχα με τα δαχτυλάκια των χεριών. Τα ακροδάχτυλα. Θέλω να την επαναλάβετε νοητικά μέσα στο μυαλό σας χωρίς να την κάνετε πλέον. Για πέντε λεπτά. Και συνεχίζω να δουλεύω για πέντε λεπτά με αυτή την κίνηση. Εδώ. Συνεχίζω. Νοητικά την επαναλαμβάνω. Χέρια στην καρδιά. Πάμε. Εδώ. Και την επαναλαμβάνω. Ενεργοποιώ όλο τον εγκέφαλο. Θα δείτε ότι θα αρχίσουν οι νευρώνες σας αρχίσουν να ανάβουνε, θα, παρα... θα το, αισθανθείτε. Και τα χέρια στο στήθο, εδώ. Αριστερό χέρι από κάτω, δεξί χέρι από πάνω. Και συνεχίζετε και το επαναλαμβάνετε. Μετά από 5 με 10 λεπτά θα έχετε μπει μέσα στο υποσυνείδητο πρόγραμμα. Θα έχετε χαλαρώσει πλήρω και θα έχετε μπει σε αυτά τα κύματα Α, Θ, τα κύματα αυτά τη δημιουργία. Και ξεκινήστε να οραματίζεστε αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε. Ξεκινήστε να φτιάχνετε αυτό το οποίο θέλετε να φτιάχνετε. Είναι μια τεχνική εξαιρετική συνδέση ουσιαστικά με τον εσωτερικό σου εαυτό, με την εσωτερική σου κατάσταση. Δοκιμάστε το, παιδιά. Και θα δείτε αποτελέσματα. Κάντε το για του επόμενου δύο μήνε. Κάποια παιδιά με ρωτάνε πόσε τεχνικέ να κάνω την ημέρα. Κάνε μία το πρωί, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ. Αλλά θέλω να μπαίνει σε αυτή την κατάσταση. Αλφαθήτα. Θέλω να μπαίνει σε αυτή την κατάσταση για να δημιουργεί. Σα πόσο σα αγαπώ, σα θέλω την αγάπη μου όλους, σε όλου, σε όλου, σε όλου, σε όλου. Ελάτε να εργαστούμε μαζί στην επανασύνδεση σχέσεων. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Επανασύνδεση. Πάμε. Τυχερά παιχνίδια. Προγραμματισμό τυχερών παιχνιδιών. Προσέλκυση ιδανικού συντρόφου. Για να φτιάξετε τη σχέση σα με τον σύντροφό σα. Για να φέρετε έναν καινούριο σύντροφο δηλαδή. Απόλυα βάρου, διακοπή καπνίσματο, αθλητικέ επιδόσει. Τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε αυθονία, ευημερία, κρίση για κρίση πανικού. Μπορούμε να δουλέψουμε με αναπνοέ, με διαλογισμό. Θα σα βοηθήσει πάρα πολύ, παιδιά. Θα με βρείτε στο Facebook George Κόντι. Instagram George Κόντι κάτω Παύλα Coach. Facebook, ομάδα συνεισακή εξέλιξη. Σε όλε τι σελίδε έχετε το πρόσωπό μου για να με βρίσκετε. Κόντι Τζορτ Σούκα Γιόγκα, Τζορτ Κόντι στο Facebook. Παντού μου στέλνετε τα μηνύματά σα σε όλε τι πλατφόρμε για να τα πούμε, για να επικοινωνήσουμε. Για να κλείσετε τώρα το ραντεβού σα για επανασύνδεση, για τυχερά παιχνίδια, για οτιδήποτε θέλετε. Για coaching, για καθοδήγηση. Είμαι ο μόνο καθοδηγητή συνειδητότητα σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια δική μου ολιστική τεχνική, ολιστικό πρόγραμμα το οποίο έχω δημιουργήσει μετά από πάρα πολλή χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube αν σας αρέσουν τα βιντεάκια που ανεβάζω καθημερινά. Σας αγαπάω και μέσα από την καρδιά μου σας στέλνω την αγάπη μου παιδιά να είμαστε.